Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η μείωση του ρυθμού εμβολιασμών, υπάρχει σημαντική μείωση και στην περιοχή μας και πανελλαδικά, αλλά και η ανησυχία λόγω έξαρσης κρουσμάτων και της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ, η οποία φαίνεται ότι θα είναι το μεγάλο πρόβλημα των επόμενων ημερών, προκαλούν ανησυχία στην κυβέρνηση και στους ειδικούς. Πάμε να δούμε τι ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα σχετικά με το άνοιγμα μιας ακόμα ηλικιακής ομάδας για ραντεβού για εμβολιασμό. Πλέον μπορούν και οι έφηβοι να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό τον πρώτο επόμενο διάστημα, βεβαίως υπό προϋποθέσεις. Την ίδια στιγμή υποστηρίζεται ότι σύμφωνα με μελέτες τα εμβόλια τα οποία έχουν δοθεί προς χορήγηση μέχρι και σήμερα καλύπτουν, μπορούν να προσφέρουν ανοσία και από τις καινούργιες μεταλλάξεις. Από την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα για ραντεβού για εμβολιασμό των εφήβων ηλικιών από 15 έως 17 ετών. Η διαδικασία θα γίνεται εθελοντικά και με γονική συνένεση. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό χθες, ο εμβολιασμός θα αφορά μόνο εμβόλια mRNA. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης έγιναν γνωστά τα ποσοστά προστασίας και από τη νέα μετάλλαξη Δέλτα. Αυτά είναι 96% από το εμβόλιο Pfizer, 92% για τη Moderna, 92% για το AstraZeneca και 85% για το Johnson & Johnson. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η αυξημένη υψηλή μεταδοτικότητα και σε μάλιστα πολύ σύντομο χρόνο έκθεσης. Ως προς την βαρύτητα της νόσησης, είναι νωρίς για να δοθεί ο χαρακτηρισμός ήπια και χρειάζεται μία παρακολούθηση. Τα άτομα που απειλούνται ιδιαίτερα είναι κυρίως τα ανεμβολίαστα άτομα, ανεμβολίαστα λόγω δισταγμού, λόγω άρνησης ή εσφαλμένης εκτίμησης του ωφέλους από τα εμβόλια. Δεύτερον, άτομα που είναι ευτυχώς μικρό το ποσοστό, που λόγω χρόνιων νοσημάτων ή θεραπείας δεν ανταποκρίθηκαν στον εμβολιασμό. Και τέλος, άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, στα οποία δεν ήταν διαθέσιμο το εμβόλιο για να εμβολιαστούν. Ο πληθυσμός που παραμένει ανεμβολίαστος είναι τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ποια είναι λοιπόν τα δεδομένα που πρέπει να αξιολογηθούν για τον εμβολιασμό κάτω των 18 ετών? Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν μικρό αλλά υπαρκτό κίνδυνο νόσησης. Αποτελούν σύμφωνα με τα στοιχεία των ΗΠΑ, τα στοιχεία του COVID του ΗΠΑ, το 14,1% του συνόλου των περιπτώσεων και σπάνια μπορούν να παρουσιάσουν, όπως έχετε ακούσει, ένα σοβαρό σύνδρομο, το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο με θνητότητα 1,2%, ενώ είναι υποδιερεύνηση και οι βλαπτικές επιπτώσεις της νόσησης COVID μετά από την νόσηση, το post-COVID syndrome, που επαναλαμβάνω, είναι ακόμη υπό μελέτη. Δύο λοιπόν τα θέματα που απασχολούν αυτές τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα. Το ένα είναι η πορεία των εμβολιασμών και η κάμψη αυτής της πορείας. Φαίνεται ότι έχουμε μείωση του ρυθμού εμβολιασμού στον πληθυσμό. Και η δεύτερη, βεβαίως, το δεύτερο σκέλος της κουβέντας έχει να κάνει με τη μετάλλαξη Δέλτα, με τις μεταλλάξεις και την αύξηση κρουσμάτων που παρατηρεί τις τελευταίες ημέρες. Πάντως, προς το παρόν, η εικόνα στις δομές υγείας είναι σταθερή, είναι ήπια. Δομές οι οποίες έδωσαν έναν τεράστιο πολύμηνο αγώνα, άνισο αγώνα, λόγω και των ελλείψεων, λόγω και των κενών, λόγω και του πρωτοφανούς του προβλήματος. Έχουμε την χαρά στο σημείο αυτού του δελτίου να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδος. Είναι μαζί μας και ο Παπα-Νικολάου. Γιατρέ, καλησπέρα και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του δελτίου μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μας προκύπτει ένα παράδοξο. Ήθελα τη βοήθειά σας για να το λύσουμε. Από τη μία,
Κάναμε όλοι υπομονή το προηγούμενο διάστημα, γιατί όντως το είδαμε όλοι ότι οι δομές υγείας έδωσαν τεράστιο αγώνα και βρέθηκαν όλοι στα όρια τους. Από την άλλη ακούμε ότι οι δομές υγείας ίσως είναι πολλές, ίσως είναι μεγάλος ο αριθμός τους, ίσως χρειάζονται κάποιες περικοπές, κάποιες συγχωνεύσεις. Δεν είναι παράδοξο από τη μία να μάχεστε στα όρια οι ιατροί και οι υπόλοιποι υγειονομικοί για ένα χρόνο και μόλις τώρα το καλοκαίρι να ακούμε ότι ίσως είστε και πολλοί. Δεν είναι απλώς παράδοξο, είναι κυριολεκτικά εξωφρενικό και επίσης δεν είναι καθόλου πρωτότυπο. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε και μάλιστα δύο φορές μέσα στις τελευταίες 20 μέρες μία χιλιοϋπομένη αρλούμπα που είναι βγαλμένη από την αφθαλήνη του πρώτου μνημονίου, την ακούμε από το 2010 συγκεκριμένα και μάλιστα επιλέξει, δηλαδή το περίφημο παράδειγμα με τα δύο νοσοκομεία τα οποία απέχουν 20 με 30 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο. Και γι' αυτό το ένα μάλλον είναι περιττό και πρέπει να κλείσει. Mm-hmm. Αυτό επαναλαμβάνω, το ακούμε 11 ολόκληρα χρόνια και από τις τρεις προηγούμενες κυβερνήσεις, για να είμαι δίκαιος, και μάλιστα ακουγόταν ως επικοινωνιακή ατάκα κάθε φορά που μια μνημονιακή κυβέρνηση ήθελε να κάνει δραστικές περικοπές στη χρηματοδότηση της δημόσιας περίθαλψης και στο προσωπικό της δημόσιας περίθαλψης, επειδή αυτές τις εντολές έπαιρνε από το εξωτερικό. Επειδή όμως ο κύριος Μητσοτάκης υποτίθεται ότι είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν είναι κάποιο τρόλ του προπαγανδιστικού μηχανισμού του κυβερνώντος κόμματος, οφείλει να μας εξηγήσει ποια δύο συγκεκριμένα νοσοκομεία εννοεί. Εννοεί το Ρίο και τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα? Εννοεί το Πανεπιστημιακό και το Γενικό στη Λάρισα? Εννοεί το Πανεπιστημιακό και το Χατζικώστα στα Γιάννενα? Εννοεί το Παγνί και το Βενιζέλιο στο Ηράκλειο? Εννοεί το Μαμάτσιο και το Ποδοσάκιο στην Κοζάνη? Εννοεί τα νοσοκομεία του πρώην νομού Εύρου? Εννοεί τα νοσοκομεία του πρώην νομού Λασιθίου? Εννοεί το νοσοκομείο της Θήβας και το νοσοκομείο της Λιβαδιάς? Ποια ακριβώς δύο νοσοκομεία εννοεί που το ένα από τα δύο είναι περιττό και πρέπει να κλείσει? Γιατί εμείς όλους τους προηγούμενους 16 μήνες είδαμε ότι όχι μόνο δεν υπήρξε κανένα περιττό νοσοκομείο, αλλά είδαμε να έχουμε ράτζα μέχρι τις τουαλέτες, είδαμε να έχουμε κάθε μέρα εκατόμβες ασθενών βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων σε κοινούς θαλάμους εκτός ΜΕΤ, και είδαμε εντολές αναγκαστικές από διοικητές υγειονομικών περιφερειών και διοικητές νοσοκομείων να περιθάλπουν τους ασθενείς της επιδημίας, γιατροί άσχετων ειδικοτήτων, ακόμα και ειδικευόμενοι γυναικολογίας και ειδικευόμενοι ψυχιατρικής. Ας μας πει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, αφού έχει το θάρρος της γνώμης του, συγκεκριμένα ποια δύο νοσοκομεία θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο και το ένα από τα δύο είναι περιττό και πρέπει να κλείσει. Πάντως είναι σίγουρο ότι δεν εννοεί, για παράδειγμα, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Υγεία στο Μαρούσι, που είναι και αυτά πολύ κοντά το ένα στο άλλο, αλλά είναι ιδιοκτησίας των αγαπημένων του ιδιωτών μεγαλοκλινικαρχών, τους οποίους προκλητικά απάλλαξε από την νοσηλεία έστω και ενός περιστατικού της επιδημίας ως παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί ήμασταν η μοναδική χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες απαλλάχτηκαν από την νοσηλεία περιστατικών COVID. Προφανώς και δεν γίνεται κουβέντα για τις ιδιωτικές δομές, για τις δημόσιες δομές χτυπάει η καμπάνα. Από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε να καταλάβουμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι το γιατί. Είναι οικονομικοί οι λόγοι? Πρέπει να παρουσιαστεί μία μείωση των εξόδων για την υγεία? Υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από την ανάγκη οικονομίας? Ναι, δεν θα κάνω αναλύσεις, θα επικαλεστώ πάλι τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έχει πει τις τελευταίες 20 μέρες και άλλα δύο πράγματα, επίσης βγαλμένα και αυτά από την αφθαλήνη του 2010, τα οποία κάπως έχουν διαλάθει της δημοσιότητας. Το δεύτερο πράγμα που είπε είναι ότι θα επαναφέρει το σενάριο, το οποίο το ξαναλέω είναι σενάριο και αυτό του 2010, ναι, για να επιμερεύουν τα τμήματα επιγόντων περιστατικών των μεγάλων νοσοκομείων καθημερινά, ανεξάρτητα με το αν εφημερεύει ή όχι το υπόλοιπο νοσοκομείο,
το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι καταστροφικό, γιατί φυσικά, για παράδειγμα, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να έχουμε τα 3.500 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που χρειάζεται αυτό το σενάριο για να υλοποιηθεί. Φυσικά τα νοσοκομεία θα εφημερεύουν αναγκαστικά κάθε μέρα. Ποιος θα διακομίσει σε άλλο νοσοκομείο μετά από 4 ώρες που θα χρειαστεί η διακομιδή το έμφραγμα, το εγκεφαλικό επεισόδιο, το βαρύ τραυματισμό ή τον ηλαιό ή μια σειρά από άλλα επίγοντα περιστατικά. Άρα λοιπόν θα δοθούν δωράκι στους φίλους του κυρίου Πρωθυπουργού, τους ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες, όλες οι εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις. Και το τρίτο το οποίο έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με αυτά τα άλλα δύο, που απαντάνε ξεκάθαρα στο ερώτημά σας, είναι ότι το νέο ΕΣΥ που οραματίζεται περιλαμβάνει τις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, γιατί όπως είπε επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης, δημόσια περίθαλψη και δωρεάν δεν σημαίνει απαραίτητα κρατική. Mm-hmm. Νομίζω ότι προκύπτει αβίαστα η απάντηση στο ερώτημά σας από τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σαφές. Τώρα, κύριε Παπανικολάου, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για τους εμβολιασμούς, για όσους παρακολουθούν και τα γραφόμενά σας και το λόγο σας, έχετε σαφή θέση για το θέμα αυτό. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν αστοχίες στο σχέδιο του εμβολιασμού, στον σχεδιασμό της προώθησης ανάγκης εμβολιασμού? Ένα μέρος αυτό και ένα μέρος, τι λέτε για το ενδεχόμενο, ίσως για κάποιους είναι και αποφασισμένο, να υπάρξει υπόχρεωτικός ο εμβολιασμός στους υγειονομικούς στο επόμενο διάστημα? Δύο ερωτήσεις, δύο απαντήσεις, παρακαλώ. Βεβαίως. Το κράτος και η κυβέρνηση με αποκλειστικά δική τους ευθύνη απέτυχαν πανηγυρικά να εξασφαλίσουν την καθολικότητα του εμβολιασμού και για να αποσύσουν τις ευθύνες τους επισύρουν το βούρδουλα της υποχρεωτικότητας. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Καθολικότητα και υποχρεωτικότητα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Mm. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Για μια που λένε και για τους υγειονομικούς και μια που δεν λένε μόνο αυτοί, χρησιμοποιούν και κάποιοι άλλοι πολύ κακώς ορισμένα παραδείγματα των εμβολιασμών των υγειονομικών. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2021 που έγινε σε πρώτη φάση ο εμβολιασμός των υγειονομικών, θρηνούσαμε πανελλαδικά 30 συναδέρφους από διάφορους υγειονομικούς κλάδους, οι οποίοι έπεσαν ηρωικά πάνω στο καθήκον, έχασαν τη ζωή τους δηλαδή πάνω στη μάχη ενάντια στην επιδημία, και μάλιστα όχι απλώς σαν εργατικό ατύχημα δεν αναγνωρίστηκε αυτό, αλλά οι οικογένειές τους δεν έλαβαν ούτε καν ένα συλληπιτήριο μήνυμα. Μετά τον εμβολιασμό των υγειονομικών, μετά το Φεβρουάριο του 2021, θρηνούμε μόνο μία απώλεια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα που δεν χρειάζεται άλλο τέτοιο. Ναι. Τώρα, εκτός από διάφορες πλευρές που έχουν μεγάλες ευθύνες για τη δημιουργία σύγχυση στον πληθυσμό, πιστεύω ότι οι κύριες ευθύνες είναι στο ίδιο το κράτος αλλά και στην ίδια την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Όχι μόνο για το σχεδιασμό, αλλά για τις αντιφατικές πληροφορίες που δίνουν στον πληθυσμό. Με συγχωρείτε, επειδή το άκουσα με τα αυτιά μου. Όταν βγαίνει σε δημόσια επίσημη τηλεοπτική ενημέρωση του πληθυσμού ή εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και λέει επιλέξει, αποφασίσαμε τελικά να μην αφαιρέσουμε το εμβόλιο AstraZeneca από τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Αλλά εφόσον υπάρχει δυνατότητα επιλογής, καλό θα είναι οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, εφόσον είναι εφικτό, να επιλέξουν κάποιο άλλο εμβόλιο. Με συγχωρείτε, αυτό δεν δίνει αντιφατικά μηνύματα στον πληθυσμό? Με συγχωρείτε, είναι σοβαρές κουβέντες αυτές? Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι κρατικό όργανο. Αν είχε εκτίμηση, γιατί αυτή είναι η δική, δεν είμαι εγώ, ναι, αν είχε εκτίμηση ότι υπάρχει θέμα αυξημένων παρενεργειών για μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα από ένα συγκεκριμένο τύπο εμβολίου, έπρεπε απλούστατα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να οδηγεί αναγκαστικά αυτή την πληθυσμιακή ομάδα προς κάποιο άλλο τύπο εμβολίου. Μα είναι κουβέντες αυτές, διαλέξτε εσείς. Έτσι δεν δίνεται αβάντα και αέρα στα πανιά των κάθε λογής ψεκασμένων συνωμοσιολόγων, όπως έχει γίνει, με συγχωρείτε, και όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν τους εμβολιασμούς, με τις αστοχίες που συνεχίζονται, ναι, συνεχίζονται στην Ιχνηλάτηση και στην Επιδημιολογική Επιτήρηση. Μάλιστα.
Γιατρέ, ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση και για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, μια τελευταία κουβέντα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με το τέταρτο κύμα στα νοσοκομεία. Σε 15 μέρες θα έχουμε πιο έγκυρα στοιχεία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η αύξηση των κρουσμάτων προηγείται της αύξησης των ψηλιών. Ελπίζουμε να μην οδηγηθούμε εκεί. Έχουμε όμως τεράστιο θέμα με την αντιμετώπιση της λοιπής νοσηρότητας αυτή την περίοδο, η οποία είχε παραμεληθεί πάρα πολλούς μήνες, γιατί οι κυβερνητικές εντολές είχαν εξαναγκάσει το ΕΣΥ να είναι μονομερές σύστημα περίθαλψης που ασχολείται μόνο με ένα νόσημα. Υπάρχουν χιλιάδες ασθενείς, για παράδειγμα, στις λίστες και περιμένουν τα χειρουργία, να χειρουργηθούν, βέβαια, συσσωρευμένοι, και τα νοσοκομεία χρειαζόμαστε άλλα τόσα, με άλλο τόσο προσωπικό, άσχετα αν ξανανακύψει η επιδημία ή όχι. Σωστό. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Θα μείνουμε στον χώρο της υγείας. Θα έρθουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή μας, όπου ναι μεν υπάρχουν καλά στοιχεία από τις καθημερινές ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ για νέα κρούσματα. Μετά από αρκετό καιρό βλέπουμε στην Κοζάνη χαμηλό αριθμό καθημερινά. Υπάρχουν όμως και αιστείες ανησυχίας, όπως είναι η ανακοίνωση των Γρεβενών. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του συναδέλφου Κώστα Μαυρίδη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Κώστα. Ενώ μαζί μας, Κώστα, έχουμε και τον γιατρό πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών, ο κ. Ψηφιστογκάς, θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται στα Γρεβενά. Γιατρέ, καλησπέρα και σε εσάς. Χθες είχαμε ανακοίνωση σημαντικού αριθμού στα Γρεβενά, ένας αριθμός που προκαλεί ανησυχία, έτσι. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδούλη. Καλησπέρα και κύριε Μαυρίδη. Πράγματι, μετά από μία μακρά περίοδο πτωτικής τάσης των κρουσμάτων και νηνεμίες με μηδενικά κρούσματα, σιγά σιγά άρχισε μια ενισχυτική περίοδος με σποραδικά κρούσματα. Ένα καθημερινά, κανένα ένα. Αυτό με έβαλε σε μεγάλη ανησυχία και είχα γράψει προχθές σε μια ανάρτησή μου ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε μια δυσάρεστη θέση. Και αυτό δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας. Το δείχνει η πραγματικότητα και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας αυτή την εποχή, την εποχή του καλοκαιριού, τον κορονοϊό, την πανδημία, που μετά από τόσους μήνες, πάνω από ένα χρόνο, ταλαιπωρεί όχι μόνο εμάς, την Ελλάδα, ολόκληρο τον κόσμο. Κώστα. Ήταν φανερό, ότι θα πηγαίναμε εκεί, θα είχαμε αύξηση. Ότι θα πηγαίναμε εκεί και με τις μεταλλάξεις οι οποίες αυξάνουν την μεταδοτικότητα του ιού, αλλά και με την κόπωση που έχει επέλθει στον κόσμο, με τα μέτρα τα οποία φυσικά δεν έχουν μια σταθερή πορεία. Πολλές φορές έχουμε τονίσει και μαζί σας φυσικά ότι είναι αντικρουόμενα, υπάρχουν αμφισβητήσεις, υπάρχουν διαμάχες ακόμα και στον ιατρικό κόσμο και στον ίδιο τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Και πολλές φορές βλέπουμε οι απόψεις και αποφάσεις να αλληλοσυγκρούονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια δυσπιστία και μια ανησυχία στο κοινό, η οποία και αυτή έχει τις επιπτώσεις της. Γιατρέ, βλέπετε να έχουμε βιαστεί ως κοινωνία, αλλά και ως φορείς, ως κυβέρνηση, να πετάξουμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, και βλέπετε επίσης να επανέρχεται το μέτρο? Ασφαλώς, κύριε Μαυρίδη, νομίζω ότι η κυβέρνηση και η κοινωνία δρά κάτω από συνθήκες πίεσης, και η πίεση είναι η οικονομία. Εγώ πάντοτε τόνιζα ότι η οικονομία και η υγεία είναι ένα δίπολο αλληλένδετο και τα δύο πάνε μαζί και πρέπει να βρίσκονται σε αρμονική σχέση, και κυρίως με πάνω απ' όλα την υγεία, η οποία είναι ένα απολωτρίωτο αγαθό για τον άνθρωπο. Όταν έχουμε καλή υγεία θα έχουμε και καλή οικονομία. Και το αντίστοιχο. Νομίζω ότι ήταν πολύ βιαστικό το μέτρο αυτό της κατάργησης των μασκών στους εξωτερικούς χώρους, γιατί αυτόματα καταργήθηκαν και στους εσωτερικούς. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πλέον μάσκα. Δεν υπάρχουν πλέον αποστάσεις. Δεν υπάρχουν πλέον αντισηπτικά. Δεν υπάρχουν μέτρα πρόληψης. Ο συνοστισμός είναι καθημερινός. Εκεί που συχνάζει η νεολαία, όπου υπάρχουν δραστηριότητες οικονομικές, δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο. Να μας πείτε και μια φράση για την εικόνα που έχετε σε σχέση με τους εμβολιασμούς, γιατί νομίζω ότι το μεγάλο όπλο της σύγχρονης κοινωνίας είναι το εμβόλιο απέναντι στον κορονοϊό. Οι εμβολιασμοί, κύριε Μαυρίδη, βρίσκονται σε μια στασιμότητα
και θα έλεγα και σε μία ύφεση, ναι, μετά το πρώτο κύμα των προθήμων υπάρχει η αντίσταση από τους πολλούς και απρόθυμους για πολλούς και διαφόρους λόγους, και σε αυτό δεν ευθύνεται ο κόσμος, ευθύνεται πρώτα-πρώτα η πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα που δεν προσπάθησαν με σωστό τρόπο να πείσουν αυτούς που δυσανασχετούν για την αναγκαιότητα και την ορθότητα του μέτρου και την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού και κυρίως για την ελαχιστότητα των κινδύνων και την μεγιστότητα του ωφέλους που έχει ο εμβολιασμός για την κοινωνία. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πέρυσι λέγαμε ότι θα έχουμε πιάσει το τείχος ανοσίας. Νομίζω ότι έχουμε πιάσει το τείχος δυσπιστίας, διότι με 40 και 50% εμβολιασμών επί του συνόλου του πληθυσμού με μία ή και δύο δόσεις, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Την ίδια ώρα που οι ειδικοί λένε πως πρέπει να ανεβεί και λίγο το ποσοστό, είχαν βάλει τον πήχη στην αρχή στο 70%, πλέον πάει στο 80% λόγω μεταλλάξεων, έτσι. Ίσως και στο 85%, κύριε Χριστόδουλο, διότι η ειδική μετάλλαξη, ο τύπος αυτός της ειδικής μετάλλαξης που ονομάζεται Δέλτα Διεθνώς, είναι πάρα πολύ μεταδοτικός, με κοινά συμπτώματα όπως είναι ο πονόλαιμος, το συνάχι, πολλές φορές μπορεί να διαδράμει και ασυμπτωματικά. Ναι. Και έχει ταχεία μετάδοση. Αρκεί να σας πω ότι αν λέγαμε πρώτα ότι αν μείνει σε ένα χώρο με αυτόν που φέρνει το στέλεχος, το πρώτο το στέλεχος του κορονοϊού για 15 λεπτά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κολλήσεις, σήμερα μιλάμε για 15 δευτερόλεπτα αν περάσεις δίπλα σε κάποιον που έχει το στέλεχος ειδικής μετάλλαξης. Ναι. Γι' αυτό επιμένω και πάλι ότι το μέτρο με τις μάσκες πρέπει να επανέλθει και πρέπει να επανέλθει παντού και σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Όχι μόνο σε κάποιες περιοχές, όπως αυτή τη στιγμή τα Γρεβενά εμφανίζουν μία πολύ μεγάλη αύξηση, 535% περίπου, σε σχέση με προχθές. Και αν σήμερα ή αύριο δούμε να διπλασιαστούν ή να τριπλασιαστούν τα κρούσματα, να μην μας κάνει εντύπωση αυτό, διότι οι συνθήκες έχουν δημιουργήσει αυτές τις καταστάσεις και κυρίως συνθήκες που αφορούν την νυχτερινή διασκέδαση. Ναι. Λοιπόν, γιατρέ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, ευχαριστούμε θερμά. Κώστα, μείνε για λίγο μαζί μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ψευτογκά. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να μας πεις, Κώστα, τι λέει το ρεπορτάζ σου. Συνομίλησες με τον διοικητή της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας και το ρώτησε και για τους εμβολιασμούς και για την πορεία κρούσματος στην περιοχή μας. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσει. Ναι, ο κύριος Βογιαζίδης είπε ότι είναι σε ύφεση η πανδημία στην Βόρεια Ελλάδα γενικότερα και ειδικότερα στη Δυτική Μακεδονία και ακόμα πιο ειδικά στην περιοχή του νομού Κοζάνης. Αυτό που όμως επίσης υπογράμμισε είναι ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και οι υγειονομικές μονάδες, τα νοσοκομεία, τα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και η κοινωνία ολόκληρη. Και μάλιστα σε ερώτησή μας απάντησε ότι και η τοπική εκκλησία έχει ρόλο και πρέπει να τον διαδραματίσει. Είναι ένα ζήτημα όλων. Βεβαίως τα αισιόδοξα της περιοχής μας δεν συμβαδίζουν με τα ανησυχητικά μηνύματα που έρχονται πανελλαδικά. Φαίνεται όμως ότι όποια έξαρση και όποια αύξηση συναντάται στην Νότια Ελλάδα και στα παραθεριστικά θέατρα. Η Δυτική Μακεδονία είναι πολύ μακριά από αυτά και τουλάχιστον προς το παρόν πάμε καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάμε και στη συνέχεια καλά, γιατί έχουμε συνεχώς αύξηση των κρουσμάτων. Ακριβώς. Κώστα, ευχαριστώ θερμά. Πάμε να ακούσουμε τι σου δήλωσε ο κ. Μπογιατζίδης πριν από λίγη ώρα. Πώς πάμε με την πανδημία, με τους εμβολιασμούς? Η κατάσταση είναι, θα τη χαρακτήριζα, πάρα πολύ καλή. Είμαστε σε ένα στάδιο εκτόνωσης του τρίτου κύματος. Ο εμβολιασμός, το πρόγραμμα του εμβολιασμού, το πρόγραμμα Ελευθερία, έχει πολύ καλή εξέλιξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε φυσικασμένοι. Είμαστε σε ένα πλαίσιο ετοιμότητας τόσο του υγειονομικού συστήματος όσο και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έτσι ώστε να ενισχύσουμε όλο το πλαίσιο το οποίο έχουμε δημιουργήσει για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις εμβολιαστικές ανάγκες. Ο νομός Φλόρινας, επειδή βλέπω και τον Μητροπολίτη εδώ, είναι σε πολύ χαμηλά, θα έλεγα σε ρεκόρ παρουσιάζονται, χαμηλά. Παρουσιάζονται κάποια ζητήματα τα οποία σχετίζονται με κάποια ποσοστά. Ήδη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα υπάρχει επικοινωνία τόσο με τον Περιφερειάρχη, με τους δημάρχους των
αντιστοίχων περιοχών με τον Αντιπεριφερειάρχη, έτσι ώστε να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στο πλαίσιο του εμβολιασμού. Εδώ έχει ρόλο είναι, η Εκκλησία σε αυτό. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό ο ρόλο τη Εκκλησία. Το Ποδοσάκιο νοσοκομείο παραμένει στην πρώτη γραμμή. Δεν έχει αλλάξει, όπω πολύ καλά γνωρίζετε, από αυτό που συμβαίνει από πέρσι τον Φεβρουάριο του 2020. Παραμένουμε να είμαστε νοσοκομείο αναφορά και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και το πιθανό τέταρτο κύμα. Σήμερα η κατάσταση. Σήμερα η κατάσταση είναι ήπια. Είμαστε σε μονοψήφιο αριθμό. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι είμαστε κάτω από 5 ασθενείς με ήπια συμπτώματα σε απλές κλίνες COVID και 2 στην ΜΕΘ. Είναι κάτι που θα ξεχωρίζατε από την χρονιά που πέρασε, από την υπερπροσπάθεια όλων? Αυτό που πραγματικά πρέπει να αναγνωρίσουμε και να ξεχωρίσουμε όλοι είναι αυτό που προσέφεραν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Υπερέβαλανε αυτό. Αφήσανε τα σπίτια τους και ήταν εδώ για να προσφέρουν στους πολίτες για να καταπολεμήσουν τον ιό. Σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα στα μέσα Ιουλίου, αναμένεται να ανοίξουν οι κλειστοί χώροι διασκέδασης, καφέ και εστιατόρια με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά έχουν ήδη ανακοινωθεί και χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα η υπουργική απόφαση στα χέρια των επαγγελματιών. Πάμε να δούμε τι ισχύει μέχρι και σήμερα και το πόσο εύκολη είναι η συμμόρφωση στα νέα αυτά μέτρα. Θα μας ενημερώσει σχετικά ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Εστιατορίων, Καφετεριών, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσαπατσάρη. Καλησπέρα, κύριε Τσαπατσάρη. Χαίρετε και κύριε Ξόδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις επανειλημμένες συνεντεύξεις. Έτσι ενημερώνουμε και τον κλάδο. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι και δύσκολη η ενημέρωση, γιατί μιλούμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Καταρχήν θα πρέπει να διαλέξετε όλοι οι επαγγελματίες αν θα ανοίξετε τους χώρους σε όλους ή αν θα επιτρέπετε είσοδος μόνο στους εμβολιασμένους. Αυτό μοιάζει μια δύσκολη απόφαση. Είναι όντως μια δύσκολη απόφαση για τον συνάδελφό μου, γιατί το να χαρακτηρίσεις το κατάστημα, την επιχείρησή σου, μεικτή ή αμυγής, όπως λέμε, ή αμυγές κατάστημα, οπωσδήποτε σε φέρνει σε ένα δίλημα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε το θέμα το εξής, δηλαδή η υπόθεση τώρα διείσταται. Να σας πω γιατί, για το λόγο ότι εάν εγώ χαρακτηρίσω το κατάστημα μου μεικτό με την προϋπόθεση να βάλω όλο τον κόσμο μέσα, ενώ δηλαδή και τους εμβολιασμένους, λοιπόν, και τους ανεμβολίες οι οποίοι θα έχουν οπωσδήποτε έτσι, το τεστ. Εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Ναι. Στα μεικτά καταστήματα δεν ισχύει το self-test. Έτσι, προσοχή. Στα μεικτά καταστήματα, αυτή τη στιγμή μας ακούν βέβαια και οι συνάδελφοι, ισχύει λοιπόν μόνο το PCR, το PCR test, λοιπόν, ή το rapid test, ναι, όχι το self-test. Το θεωρούν κατά έναν λόγο αναξιόπιστο. Λοιπόν, με ακούτε έτσι? Βεβαίως. Ναι, θέλω να πω στη συνέχεια το εξής, το οποίο είναι δύσκολο το εγχείρημα. Άρα λοιπόν, για να έχω περισσότερη πελατεία, θα προσπαθήσω να βάλω όλο τον κόσμο εμβολιασμένους και τους ανεμβολιασμένους με τις προϋποθέσεις που είπαμε. Προσέξτε όμως, έχω δύο αναστατικά στοιχεία. Ποια είναι αυτά? Το ένα είναι ότι ο χώρος μου είναι μειωμένος, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Και το άλλο αναστατικό σημείο είναι ο εμβολιασμένος πελάτης θα έρθει στην επιχείρησή μου? Δεν νομίζω. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα ότι είναι μια δύσκολη απόφαση και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον η δική μας η αίσθηση από το ρεπορτάζ είναι ότι οι πιο πολλοί θα στραφούν στα μεικτά, στους μεικτούς χώρους. Δεν ξέρω αν έχετε αντίστοιχη εικόνα και εσείς από τους συναδέλφους σας. Μπορώ να πω ότι είναι σωτήριο αυτή τη στιγμή το ότι δουλεύουμε στους εξωτερικούς χώρους που ισχύει, εκεί δεν υπάρχουν αυτό ισχύει, μέτρα. Βεβαίως. Ναι, το πρόβλημα το οποίο έχουμε όμως, και φωνάζομαι, διότι να σας πω κάτι, αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα και το λέω και το ξαναλέω. Δεν υπάρχουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες ή αν μου επιτρέπετε σύμβουλοι που να κατέχουν την ιδιαιτερότητα του κλάδου. Mm-hmm. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι ειδικοί για να συμβουλεύσουν έτσι, τον Υπουργό ή τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η συνυπηρωτική Ελλάδα ανά πάσα στιγμή θα βρέξει. Για να πούμε τότε το απίστευτο γεγονός. Όταν λοιπόν πιάσει μία μπόρα, έτσι,
πώς θα βάλω εγώ τους πελάτες μέσα. Είναι ποτέ δυνατόν να ελέγξει τον πελάτη στον εξωτερικό χώρο αν είναι εμβολιασμένος ή όχι, ή αν έχει τεστ, για να τον βάλω στον εξωτερικό χώρο. Ένα τεράστιο, ειλικρινά μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Εσείς μέχρι σήμερα έχετε ενημερωθεί για το πώς θα τηρηθούν τα μέτρα, εάν δεν αλλάξει κάτι, γιατί ακούγονται πολλά και για αλλαγές που μπορεί να συμβούν τελευταία στιγμή. Εάν δεν αλλάξει κάτι, θα είστε υπεύθυνοι εσείς για την τήρηση των μέτρων. Άρα εσείς θα κάνετε τον έλεγχο στην είσοδο των πελατών, σωστά? Μιλάτε πάρα πολύ σωστά. Το βάρος της ευθύνη, έτσι, για να μπει ο πελάτης μου στο μαγαζί μου, ακριβώς. Το κράτος το έχει μετακυλήσει στον πολίτη, στον καταστηματάρχη. Ναι. Και να σας πω κάτι, όπως συνήθως γίνεται. Γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει εάν αυτή τη στιγμή έτσι υπάρχει το κόκκινο, το μπλε ή το άσπρο επάνω στην κυβέρνηση της χώρας. Εμάς μας ενδιαφέρει, δώστε μας δουλειά. Έτσι, γιατί είμαστε ο πρώτος εργοδοτικός φορέας στη χώρα. Ναι. Λοιπόν, είναι όντως το πρόβλημα τεράστιο. Γιατί θα πέσουν τα προστήματα. Εν τω μεταξύ τα προστήματα δεν έχουν ακόμα, δεν έχουν εκδοθεί, δεν έχει βγει κάποια απόφαση, κάποιος νόμος, αλλά ξέρω πολύ καλά που κυμαίνεται. Πάει το 5.000 και 15 μέρες κλείσιμο. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν το μαγαζάκι μας, 15 μέρες κλειστό, 5.000 πρόστιμο. Αυτό είναι το πρόστιμο που εικάζεται και μάλλον αυτό θα ισχύει σε περίπτωση που βρεθεί μια επιχείρηση να μην τηρεί το μέτρο αυτό, έτσι? Πολύ σωστό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτά είναι. Αλλά όπως προείπατε και πολύ σωστά, αυτές είναι επίσημες δηλώσεις του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Mm-hmm. Εύχομαι μέχρι τις 15 Ιουλίου να υπάρχει διαφοροποίηση των μέτρων και να μην ρίχνουμε τις ευθύνες όλες στον καταστηματάρχη. Δεν θέλω να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά ως σωματείο φαντάζομαι έχετε και ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας και ασκείτε και πιέσεις φαντάζομαι για να αλλάξω κάποια πράγματα. Όπως και ο ίδιος θα ενημερωθείτε, άμεσα θα σταλεί έγγραφη διαμετρία στα συνεργόμενα Υπουργεία και εμείς θα προχωρήσουμε στις προτάσεις μας. Mm-hmm. Αν πραγματικά θέλουν να μας βοηθήσουν, έτσι, για τα δισεκατομμύρια που ελέγχουν στην ελληνική οικονομία από τον κλάδο μας, έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και προς τιμήν μας, έτσι, γιατί προσφέρουμε και υπηρεσίες από τις καλύτερες σε ολόκληρο τον κόσμο. Mm-hmm. Αναμένουμε λοιπόν αυτή την επιστολή με τις αντιπροτάσεις σας και αναμένουμε αν θα επιβεβαιωθείτε αυτό που αναφέρω, ότι επίκυνται και αλλαγές. Το δούμε. Προς το παρόν θα μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Κύριε Τσαπατσάρη, εγώ ευχαριστώ θερμά για τις πρωτοβουλίες σας υπέρ του κλάδου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Χθες συνεδρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δύο ήταν αυτά τα οποία μονοπόλησαν σχεδόν το ενδιαφέρον. Έγινε λόγος για δύο υποθέσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι δύο υποθέσεις οι οποίες προκάλεσαν έντονη αντίδραση στο προηγούμενο διάστημα. Το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Αεροράχη του Νυμφαίου στο Δήμο Αμιντέου βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι παρατάξεις πήραν θέση το θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στην επικοινωνία. Ζητήσαμε και θα έχουμε στην επικείμενη εκδίκαση της 8ης Ιουλίου παράσταση νομικής υπηρεσίας από την ΠΕ Φλόρινας για την άσχηστη πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των ετούντων τα ασφαλιστικά μέτρα στην υπόθεση των ανεμογεννητριών στην περιοχή Αεροράχης, η οποία επαναλαμβάνω εκδικάζεται στις 8 Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, μετά την ενημέρωση και με το διάλογο που θα ακολουθήσει ακούγοντας και καταγράφοντας και τις απόψεις των φορέων του Δήμου και όλων των εμπλεκομένων και συμμετεχόντων και αφορώντων το συγκεκριμένο θέμα, πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε τα αιτήματα των συλλόγων, των οργανώσεων αλλά και της τοπικής κοινότητας του Νυμφαίου, ώστε να μην εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη θέση το συγκεκριμένο έργο με τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονταν από το 2012. Έχουμε ένα εγχείρημα που τυχάνει να διχάσει όλη την Ευρώπη δυστυχώς. Το να πάμε σε μια κλιματική ουδετερότητα από άνθρακα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης είναι το πρώτιστο. Και πρωτοστάτησαν σε αυτά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Τι έχουμε σήμερα εμείς εδώ? Αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις οργανώσεις που θέλουν νέο τοπίο και στην ανάπτυξη, αλλά και στον τρόπο και στην ποιότητα της ζωής μας, αντιδρούν σε ένα έργο
το οποίο προσπαθεί να επιλύσει ζητήματα κλιματικής ουδετερότητας από τον Άφρικα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί έχουμε μία κυβέρνηση όπου πέφτει σε αντιφάσεις. Έχουμε μία απόφαση ενός πρωθυπουργού, όπως έχω πει, κατά εξακολούθηση έολη. Κλείνω τα λιγνητικά, αλλά κάνω ουσιαστικά την ενέργεια αεροποίηση, βάζω το αέριο ως βάση, που και αυτό είναι ορυκτό καύσιμο, και ασύστολα βάζω ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά σε μία χώρα που απέκτησε ενεργειακό σχεδιασμό το 2017 και δεν είχε καταθέσει ποτέ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατατέθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου και εκείνο, σας λέω, έχει τις παρατηρήσεις του ότι δεν προέβλεπε όσα θα έπρεπε για τη μετάβαση σε κλιματική ουδετερότητα από άνθρακα. Συνεπώς, θα πρέπει το θέμα που είναι μείζον, όχι μόνο για την περιφέρειά μας, για όλη τη χώρα, να πάει εκεί που πρέπει, και εκεί που πρέπει είναι μόνο στην κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο, και γιατί όχι και στον κύριο Πρωθυπουργό. Έχω πει κατά επανάληψη στον κύριο Περιφερειάρχη, είμαστε εδώ να συγκροτήσουμε μια ομάδα, συγκροτήσετε την εσείς με τους αυτοδιοικητικούς μας, τους δημάρχους μας. Αν χρειαστεί και εμείς ως επικεφαλής παρατάξεων, να πάμε να δούμε και τους πολιτικούς αρχηγούς, όλα αυτά που λέμε εδώ να τα μεταφέρουμε στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Το ερώτημα λοιπόν στον κύριο Κιωσέ και στον Περιφερειάρχη είναι, γιατί ενώ υπήρχε αυτή η απόφαση, πρώτον δεν προσέφυγαν όπως προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά της υλοποίησης του έργου αυτού, που φαινόταν ότι έμπαινε πια σε φάση υλοποίησης, ασχέτως αν είχε αδειοδοτηθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση, οι άλλοι προσέφυγαν. Θα μπορούσε να προσφύγει και η Περιφερειακή Αρχή. Πρώτον, γιατί δεν προσπάθησε να παγώσει τις άδειες διέλευσης με πολιτική παρέμβαση λόγω της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που έδωσαν οι υπηρεσίες, γιατί δεν μπορούσαν όντως οι υπηρεσίες να κάνουν αλλιώς. Γιατί δεν προσέφυγε δηλαδή πολύ περισσότερο, που με βάση αυτά που είπε τώρα και ο Αντιπεριφερειάρχης, αλλά και τα στοιχεία που είχαν παρουσιάσει, φαινόταν ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα. Αν όλα αυτά γινότανε, θα είχαν αποφευχθεί τα δυσάρεστα γεγονότα που ζήσαμε, που έζησαν οι κάτοικοι που ήταν εκεί, που ως περιφέρεια δεν μας τιμούν ως περιφέρεια, να υπάρχει εμπλοκή αστυνομικών με τους κατοίκους. Θα είχαν αποφευχθεί όλα αυτά και θα είχε δοθεί μια πολιτική λύση. Από χθες έχουν ξεκινήσει οι εκπτώσεις σε όλη την χώρα. Πάμε να πάρουμε εικόνα από την Πτολεμαϊδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος κάνει κάλεσμα στους πολίτες να εμπιστεύονται την τόπια αγορά. Είναι αρκετές οι μέρες στο τέλος του καλοκαιριού για να εκμεταλλευτούν τις τιμές των εκπτώσεων αυτών. Ενώ παράλληλα υπενθυμίζεται πως και τα εμπορικά πρέπει να λειτουργούν υπό σαφείς και υπό αυστηρά μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Ξεκίνησαν ήδη οι θερινές εκπτώσεις για την περίοδο του καλοκαιριού και θα διαρκέσουν ως την 3η 31 Αυγούστου. Η κίνηση σήμερα, πρώτη μέρα, δεν ήταν ιδιαίτερα καλή στα καταστήματα της Εορδαίας. Βέβαια είναι πολύ νωρίς, οι εκπτώσεις έγιναν και μια εβδομάδα νωρίτερα και λίγο ξαφνιαστήκαμε με αυτό, βέβαια με την έννοια ότι θέλαν να τονώσουν περισσότερο την κίνηση και να αρχίσει η κίνηση από πιο νωρίς, δηλαδή μια εβδομάδα πιο νωρίς. Πιστεύω ότι με τις ημέρες θα προχωρήσει καλύτερα ο κόσμος να βγει στα καταστήματα της Εορδαίας, να κάνει τις αγορές του, να δει τις τιμές, να συγκρίνει την ποιότητα και πιστεύω ότι όλοι εμείς που οι επαγγελματίες της Εορδαίας έχουμε και καλές τιμές και ποιότητα στα αντικείμενα που πουλάμε, για να καλύψουμε όλες τις αγοραστικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. Προσέχουμε στα μέτρα, γιατί βλέπουμε μια μικρή αύξηση στα κρούσματα, ενδεχομένως να έχουμε προβλήματα. Βέβαια, στο πίσω μέρος του κεφάλι μας όντως είναι ότι επειδή λίγο τα κρούσματα άρχισαν να ξαναεμφανίζονται, δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε αυτό. Εμείς, όπως ξέρετε, τηρούμε όλα τα μέτρα υγειονομικής του Υπουργείου. Ένα άτομο ανά 16 τετραγωνικά μέσα στα μαγαζιά, τα αντισηπτικά μας προσέχουμε ιδιαίτερα και πιστεύω ότι ο ιός δεν μεταδίδεται, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, δεν μεταδίδεται μέσα στα καταστήματα του λιανικού εμπορίου. Ξεκινάμε, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Flash, καλή σας συνέχεια.